Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Ένα θεωρητικό οδηγητικό vlog που μου ζήτησε να το κάνω μια φίλη που παρακολούθησε το webinar, το διαδικτυακό σεμινάριο της Δευτέρας 18 Ιουλίου με την Δόκτωρ Αριστονίκη Θεοδοσίου 2022 με θέμα πώς μπορούμε να έχουμε καλύτερες ανθρώπινες σχέσεις στις μέρες μας. Μου ζήτησε να κάνω ένα θεωρητικό βίντεο για να εξηγήσω καλύτερα, να τη βοηθήσω να καταλάβει καλύτερα αυτό που εξηγήθηκε πολύ καλά, οφείλω να ομολογήσω, στα σεμινάρια, το θέμα του τριγωνοποιημένου παιδιού. Τι σημαίνει τριγωνοποιημένο παιδί? Ευχαριστώ τη φίλη μου που ζήτησε να κάνω αυτό το θεωρητικό vlog, γιατί μας δίνει την ευκαιρία να μιλήσουμε για την τριγωνοποίηση του παιδιού σε ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον, να εξηγήσουμε πώς είναι, τι γίνεται, τι επιπτώσεις έχει, τι αρνητικές επιπτώσεις έχει στο παιδί που μεγαλώνει με αυτόν τον τρόπο και πώς μπορούμε από τη μια ως γονείς ή μελλοντικοί γονείς να αποφύγουμε να τριγωνοποιούμε τα παιδιά μας και από την άλλη πώς μπορούμε να αντιμετωπίσουμε τις τυχόν αρνητικές συνέπειες που τυχόν έχουμε αν έχουμε υποστεί τριγωνοποίηση. Λοιπόν, τριγωνοποίηση σημαίνει οι γονείς να βάζουν το παιδί στη μέση και να μεταδίδουν στο παιδί πληροφορίες ο ένας γονιός για τον άλλον, οι οποίες δεν αφορούν στο παιδί. Η τριγωνοποίηση είναι ένα όπλο ψυχολογικού πολέμου που χρησιμοποιούν οι νάρκισσοι. Υπάρχει ένα ρητό, divide and conquer, διέρη και βασίλευε, το οποίο αναφέρεται ότι ήταν η προσφυλής τακτική των Εγγλέζων, της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Δίχαζαν τους λαούς μεταξύ τους, δίχαζαν τις διάφορες φυλές ή εθνότητες σε ένα κράτος για να τους κατακτήσουν. Διέρη και βασίλευε. Το διέρη και βασίλευε είναι η τριγωνοποίηση των ναρκισσών. Δηλαδή, είμαι ένας άντρας και είμαι τοξικός και είμαι νάρκισσος και είμαι παντρεμένος με μια γυναίκα και έχω και ένα παιδί. Προκειμένου να επικρατήσω ψυχολογικά και να κατακτήσω εντός αγωγικών και τους δύο, δηλαδή να έχω το πάνω χέρι στη σχέση με τη γυναίκα μου και με το παιδί μου, τι κάνω? Κατηγορώ τη γυναίκα μου στο παιδί μου, πάω και λέω στο παιδί μου τα παράπονα που έχω από τη γυναίκα μου, η οποία γυναίκα μου είναι ενήλικας, και παρόλο που τα παράπονα αυτά μπορεί να μην είναι δίκαια, μπορεί να μην είναι νόμιμα, μπορεί να μην ενδιαφέρουν ή να αφορούν στο παιδί, αλλά εγώ πάω και του τα λέω. Δηλαδή πάω και κράζω τη μάνα στο παιδί και λέω για παράδειγμα η μάνα σου δεν μου μιλάει. Ένα παράδειγμα που λέχθηκε στο σεμινάριο, μια κοπέλα είχε πει ότι ο ενδιαστάσεις σύζυγος της ή ο πρώην σύζυγός της είπε στο παιδί τους ότι η μαμά σου με έχει μπλοκάρει από το κινητό τηλέφωνο και δεν μπορώ να την πάρω, ενώ λέει τον έχει μπλοκάρει από το κινητό τηλέφωνο και του εξήγησε ότι τον μπλόκαρε για να μην τη στέλνει συνεχώς ενοχλητικά μηνύματα, ενώ το τηλέφωνο του σπιτιού του σταθερό δεν τον έχει μπλοκάρει από το σταθερό και του είπε άμα θες κάτι παίρνες το σταθερό. Να μιλήσει με το παιδί, να μιλήσει μαζί μου. Το να πηγαίνουμε να κατηγορούμε τον άλλο γονιό στο παιδί και να επιφορτίζουμε το παιδί με ευθύνες που δεν του ανήκουν, δηλαδή είναι ευθύνη που δεν ανήκει σε ένα παιδί να επιλύσει τα ζητήματα μεταξύ δύο ενηλίκων, οι οποίοι είτε είναι παντρεμένοι και έχουν προβλήματα μεταξύ τους, είτε έχουν χωρίσει και εξακολουθούν να έχουν προβλήματα μεταξύ τους, αυτό ονομάζεται τριγωνοποίηση. Επίσης, ο νάρκισσος γονέας, αν πούμε για παράδειγμα ένας τοξικός πατέρας, μπορεί να κατηγορεί συνέχεια τα παιδιά στη μάνα και να της λέει πώς τα έκανες έτσι τα παιδιά, πώς τα έχεις κακομάθει, ο γιος σου είπε το ένα, ο γιος σου είπε το άλλο, η κόρη σου έκανε το ένα, η κόρη σου έκανε το άλλο. Με τον ίδιο τρόπο, τοξικός γονιός μπορεί να είναι και μια τοξική νάρκισσος μάνα, η οποία να λέει στον πατέρα, δεν είσαι καλός πατέρας και επειδή δεν είσαι καλός πατέρας και λείπεις πολλές ώρες από το σπίτι, επειδή δεν κάνεις το ένα, επειδή κάνεις το άλλο, τα παιδιά σου έχουν βγει παλιοχαρακτήρες, σου έχουν μοιάσει, ο γιος σου κάνει αυτό, η κόρη σου κάνει το άλλο κλπ. Άρα η τριγωνοποίηση γίνεται μέσα σε ένα τοξικό οικογενειακό περιβάλλον όταν κατηγορούμε το ένα μέλος της οικογένειας στο άλλο. Είτε το γονιό στο παιδί, το που είναι το πιο σύνηθες, ακόμη όμως και τα παιδιά στο γονιό. Σε μια υγιή
οικογένεια, που υπάρχουν υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, που υπάρχει υγιής ψυχολογική κατάσταση των μελών που απαρτίζουν την οικογένεια, αλλά και της οικογενειακής κατάστασης εν γέννη. Όταν έχω πρόβλημα μαζί σου, εγώ που είμαι η γυναίκα σου, έρχομαι και σε βρίσκω εσένα και σου λέω, άντρα μου, έχω αυτό το παράπονο από σένα. Στο λέω, σου θέτω το παράπονό μου, σου θέτω τα αιτήματά μου και, σου ζητώ, για παράδειγμα, να πάρεις δράση. Δεν μ' αρέσει αυτό που είπες, δεν μ' αρέσει αυτό που έκανες, ή θα ήθελα να κάνεις το ένα, θέλω να κάνεις αυτό, θέλω να κάνεις το άλλο. Δεν κάνουμε μια ευθεία επικοινωνία μεταξύ ενηλίκων. Το να γίνεται η επικοινωνία διαμέσου των παιδιών, δηλαδή το να παρακάμπτεται η ανοιχτή επικοινωνία μεταξύ ενηλίκων, και αντί εγώ να λέω αυτό που με απασχολεί για το τέρι μου στο ίδιο μου το τέρι και να το λέω στα παιδιά μου, αυτό προκαλεί τριγωνοποίηση. Με τον ίδιο τρόπο, όταν έχω ένα ζήτημα με το παιδί μου, όταν έχω ένα παράπονο από το παιδί μου, όταν έχω ένα ζήτημα στη σχέση μου με το παιδί μου, το συζητάω με το ίδιο μου το παιδί. Για παράδειγμα, μπορεί να πω στο γιο μου, ο τρόπος που μου μίλησες δεν μου άρεσε. Στενοχωρέθηκα όταν μου μίλησες με τόση απαξίωση. Ή θέλω να συζητήσω μαζί σου το τάδε ζήτημα της σχέσης μας κλπ. Το τριγωνοποιημένο παιδί είναι εκείνο το παιδί το οποίο εξαναγκάζεται λόγω της τοξικότητας των γονέων του, λόγω του ναρκισισμού του γονιού που τριγωνοποιεί το παιδί και λόγω της παθητικότητας του ίσως συνεξαρτώμενου γονιού, ο οποίος δεν προστατεύει το παιδί από την τριγωνοποίηση, μπαίνει μέσα στη μέση των γονιών και γίνεται ένα γονεοποιημένο παιδί. Η τριγωνοποίηση του παιδιού οδηγεί στη γονεοποίηση του παιδιού. Ό,τι ψυχολογικά έχουμε εμείς, τα μεταβιβάζουμε, τα διαβιβάζουμε στα παιδιά μας, με το να κατηγορούμε τον πατέρα, τη μητέρα στα παιδιά και δημιουργούμε έτσι κάποιες συνθήκες οι οποίες δεν είναι σε καμία περίπτωση normal, δεν είναι σε καμία περίπτωση φυσιολογικές, δεν είναι σε καμία περίπτωση οι συνθήκες που θα ανέμενε κάποιος ως καλές συνθήκες για να μεγαλώσει ένα παιδί. Η τριγωνοποίηση των παιδιών φέρνει το αρνητικότατο αποτέλεσμα τα παιδιά τα τριγωνοποιημένα να γίνονται γονεοποιημένα παιδιά, να αναλαμβάνουν ευθύνες που δεν τους ανήκουν, να νιώθουν υπεύθυνα για την ευημερία των γονέων τους, να νιώθουν ότι από αυτούς εξαρτάται, από αυτά τα ίδια εξαρτάται αν η μάνα τους θα είναι καλά, αν ο πατέρας τους θα είναι καλά και ούτω καθεξής. Και γενικά η τριγωνοποίηση προκαλεί ψυχολογικό τραύμα στο παιδί. Μέσω της τριγωνοποίησης, χρησιμοποιώντας την τριγωνοποίηση, βάζουμε το παιδί μέσα στο δράμα που βιώνει το ζευγάρι. Είτε το ζευγάρι είναι μαζί, είτε το ζευγάρι έχει χωρίσει. Ακόμη και στην περίπτωση ενός γονιού που είναι μόνος γονιός, που είναι μονογονιός, μπορεί ένας μονογονιός, για παράδειγμα, να τριγωνοποιεί το παιδί όταν κάθεται και συζητάει με το παιδί τα παράπονα που έχει από τον παππού, από τη γιαγιά, από άλλα μέλη της ευρύτερης εκτεταμένης οικογένειας. Αν έχουμε μεγαλώσει με τριγωνοποίηση ή αν είμαστε τριγωνοποιημένα παιδιά, είναι πάρα πολύ φυσικό, φυσιολογικό και επόμενο, μεγαλώνοντας, να έχουμε μία τάση να γινόμαστε συνεξαρτώμενοι στις σχέσεις μας. Επειδή το τριγωνοποιημένο παιδί γονεοποιείται και νιώθει ευθύνες που δεν του ανήκουν, νιώθει την ευθύνη να βοηθάει τους γονείς του να έχουν καλύτερη ψυχολογική κατάσταση και να τη σχέση μεταξύ των γονέων να την βελτιώνει ή να βοηθάει ώστε αυτή να γίνεται καλύτερη. Έτσι μεγαλώνοντας μαθαίνει αυτό το παιδί ότι ο τρόπος να σχετίζομαι με τους άλλους είναι οι άλλοι να έχουν προβλήματα και εγώ να πηγαίνω να τους τα λύνω. Άρα γίνομαι συνεξαρτώμενος. Ελκύομαι από ανθρώπους προβληματικούς, ελκύομαι από ανθρώπους τοξικούς και ναρκισσούς και μπαίνω σε μια διαδικασία που θεωρώ ότι διαμέσου
της ερωτικής σχέσης με την αγάπη μου, με τον έρωτά μου, εγώ θα γιατρέψω τον πόνο, θα γιατρέψω την στενοχώρια και οτιδήποτε αρνητικό βιώνει ο άλλος άνθρωπος με τον οποίο θα αγαπήσω. Θα τον γιατρέψω με την αγάπη μου, θα τον κάνω καλύτερο άνθρωπο με την αγάπη μου. Και έτσι τα παιδιά τα οποία μεγάλωσαν με τριγωνοποίηση και έγιναν γονιοποιημένα παιδιά, στις ενήλικες σχέσεις τους ελκύονται από τοξικούς και νάρκισσους και γίνονται συνεξαρτώμενοι. Το καταλαβαίνουμε τι σημαίνει τριγωνοποίηση. Ακόμη και αν δεν μιλάμε ξεκάθαρα και να λέμε στα παιδιά μας «Έχω παράπονο από τη μάνα σου γιατί η μάνα σου δεν μου κάθεται», για παράδειγμα. Ή «Έχω παράπονο από τον πατέρα σου επειδή λείπει πολλές ώρες». Το να κουβαλάμε τα παράπονα μας άλυτα, το να έχουμε θέματα με τον πρώην μας, με την πρώην μας, τα οποία να μην τα έχουμε επιλύσει διαμέσου της ψυχοθεραπείας, αν δεν μπορούμε να τα επιλύσουμε διαμέσου της ουσιαστικής και βαθιάς επικοινωνίας, ακόμη και αν δεν λέμε τίποτα στα παιδιά μας, μεταβιβάζουμε αυτό που βιώνουμε. Άρα τα τριγωνοποιούμε. Δηλαδή, ακόμη και αν εγώ δεν κάθομαι να πω στα παιδιά μου, ρε παιδιά, ο πατέρας σας είναι ένας μεγάλος λάκας και δεν πληρώνει διατροφή και δεν έρχεται να σας πάρει τις μέρες που ήταν να σας πάρει και εγώ είμαι πολύ στενοχωρημένη γι' αυτό και νιώθω πολύ επιβαρημένη. Μπορεί να μην πούμε κάτι τέτοιο στο παιδί. Μπορεί όμως να μιλάμε στο τηλέφωνο με μια φίλη μας, με ένα φίλο μας και να κράζουμε τον πρώην μας, να είναι τα παιδιά μέσα στο σπίτι, να ακούνε τη συζήτηση και να νιώθουν μετά υπεύθυνα για να βοηθήσουν εμάς, τη μαμά τους, τον μπαμπά τους, ξέρω εγώ, να λύσουν τα προβλήματα, να λύσουμε τα προβλήματα που έχουμε και να ξεπεράσουμε τη στενοχώρια που έχουμε από αυτόν τον πολύ κακό και πολύ τοξικό γονιό, ο οποίος στενοχωρεί τη μάνα μας και στενοχωρεί τον πατέρα μας. Τα παιδιά, όσο μικρά και αν είναι σε ηλικία, όταν μας ακούνε να μιλάμε στο τηλέφωνο ή όταν τα παίρνουμε μαζί μας για να πάμε να κάτσουμε στις καφετέρειες, να πιούμε καφέδες με τους φίλους μας, με τις φίλες μας, όταν μας συνοδεύουν σε κοινωνικές εκδηλώσεις και ακούνε τις συζητήσεις μας, έστω και αν είναι μικρά σε ηλικία, πιάνουν τα vibes. Πιάνουν το μήνυμα ότι η μάνα μου δεν είναι καλά και φταίει ο πατέρας μου γι' αυτό. Άρα εγώ πρέπει να συνταχθώ με τη μάνα μου και να αγωνιοποιηθώ, να γίνω ο γονιός της μάνας μου, να μεγαλώσω πριν από την ώρα μου και να έχω έγνοια πώς να κάνω τη μάνα μου να νιώθει καλύτερα. Άρα να αγωνιοποιηθώ και μεγαλώνοντας, όταν εγώ θα συναντήσω έναν άνθρωπο ο οποίος θα μοιάζει στη μάνα μου, η οποία μάνα μου προφανώς είναι ψυχοσυναισθηματικά ανώριμη για να μην αναλαμβάνει από μόνη της να επιλύσει τα ζητήματα της με τον πατέρα μου και κάθεται και τα συζητάει μπροστά μου και διαιωνίζει αυτή την τραυματική κατάσταση. Άμα δω έναν άνθρωπο τέτοιον ψυχοσυναισθηματικά ανώριμο, ο οποίος δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του και κλαίγεται, μπορεί να τον ερωτευτώ. Ή άμα συναντήσω κάποιον ο οποίος να μου θυμίζει τον πατέρα μου, που είναι ψυχρός, απόμακρος και δεν επικοινωνεί με τη μάνα μου και δεν προσπαθεί να αναλάβει τις ευθύνες του, θα ερωτευτώ κι εγώ έναν ανεύθυνο σαν τον πατέρα μου, έναν τέτοιο, και εγώ θα πω με την αγάπη μου, με την καλοσύνη μου, θα τον αλλάξω αυτόν τον άνθρωπο, θα τον κάνω καλό άνθρωπο, θα του δώσω την αγάπη που δεν έχει πάρει ποτέ, και η αγάπη είναι μαγική και η αγάπη μεταμορφώνει τους ανθρώπους και τέτοιες μπλε και κίτρινες και όλα τα χρώματα. Λοιπόν, τριγωνοποίηση σημαίνει ο γονιός να κατηγορεί είτε άμεσα είτε έμμεσα τον άλλο γονιό στο παιδί, το παιδί να αντιλαμβάνεται προβλήματα των ενηλίκων που δεν είναι της ηλικίας του, δεν είναι της θέσης του, δεν είναι του ρόλου του για να τα αντιληφθεί και να τα φορτωθεί, να φορτώνεται αυτά τα προβλήματα, να μεγαλώνει πριν από την ώρα του, να αγωνιοποιείται και στη συνέχεια της ζωής του, εάν δεν ψυχοεκπαιδευτεί και δεν ψυχοθεραπευτεί, να εξελίσσεται σε έναν πρώτης τάξης συνεξαρτώμενο άνθρωπο, ο οποίος να έλκεται από προβληματικές, τοξικές, ναρκισσιστικές προσωπικότητες, ψυχοσυναισθηματικά ανώριμες προσωπικότητες όπως ήταν οι γονείς του, και να προσπαθεί να σώσει τον κόσμο όλο, χάνοντας τον εαυτό του. Η τριγωνοποίηση και η γονεοποίηση
είναι βασικά αίτια της δημιουργίας του σχήματος της συνεξάρτησης σε όλους αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι ταλαιπωρούμαστε από τέτοιου είδους σχετισμούς και συσχετισμούς. Αν αυτό το βίντεο τα ακούν γονείς οι οποίοι έχουν ήδη παιδιά που είναι ενήλικα ή που είναι στην εφηβεία ή που είναι σε σχολική, προσχολική ηλικία και νιώθουν ενοχές ακούγοντας αυτό το βίντεο για το ότι τριγωνοποίησαν χωρίς να αντιλαμβάνονται τι κάνουν τα παιδιά τους, ας μην απογοητεύονται. Ζητήστε άμεσα ψυχοθεραπευτική συνδρομή, ψυχοθεραπευτική βοήθεια. Απευθυνθείτε σε ένα ψυχολόγο για να επιλύσετε τα δικά σας ζητήματα και όταν τα επιλύσετε και κατά τη διάρκεια που θα τα επιλύνετε, μοιραστείτε μαζί με τα παιδιά σας αυτό το ταξίδι, αυτή την προσπάθεια που κάνετε. Μιλήστε στα παιδιά σας για το ότι αντιλήφθηκα εκ των υστέρων ότι ήμουν ανώριμος γονιός όταν ήσουν 5 ετών, όταν ήσουν 7 ετών, όταν ήσουν 10 ετών, όταν ήσουν 15 ετών και κακώς παραπονιόμουν σε σένα για θέματα που δεν σε αφορούσα. Αντιλήφθηκα το λάθος μου, κάνω ψυχοθεραπεία για να το ξεπεράσω, σου ζητάω συγγνώμη και αν το θέλεις και εσύ σου κάνω και σένα, κάνω και σε σένα το δώρο της ψυχοθεραπείας, σου προσφέρω δηλαδή την ευκαιρία να κάνεις ψυχοθεραπεία προκειμένου να σε βοηθήσω να ξεπεράσεις την τριγωνοποίηση που σου προκάλεσα ή τη γωνιοποίηση που σου προκάλεσα. Ποιο είναι το αντίθετο ενός τριγωνοποιημένου παιδιού, ενός γωνιοποιημένου παιδιού, ποια είναι η υγιή συνθήκη στην οποία πρέπει να μεγαλώνει και να νιώθει και να αισθάνεται ένα παιδί? Ένα παιδί να είναι στην ηλικία του, να ασχολείται με τα ενδιαφέροντα της ηλικίας του, να ασχολείται με τα παιχνίδια του, να ασχολείται με τους φίλους του, τις φίλες του, με τα μαθήματά του, ξέρω αν πηγαίνει στο σχολείο, να έχει τις έγνοιες που έχει ένας 7χρονος, τις έγνοιες που έχει ένας 8χρονος, ένας 6χρονος, ένας 5χρονος, ένας 15χρονος και όχι τις έγνοιες της μάνας του και του πατέρα του που είναι 30, 40, 50, 60 χρονών και είναι ολόκληροι ενήλικες άνθρωποι και οφείλουν και πρέπει να αναλάβουν την ευθύνη του εαυτού τους και οφείλουν και πρέπει να αναλάβουν τα σκατά τους και να μην φορτώνουμε αυτά τα παιδιά τους τριγωνοποιώντας τα, γωνιοποιώντας τα και δίνοντας τους έτσι μια πολύ άσχημη παρακαταθήκη, μια πολύ βαριά παρακαταθήκη να μεγαλώσουν και να είναι συνεξαρτώμενοι, να μεγαλώσουν και να ελκύονται από προβληματικές προσωπικότητες, να ελκύονται από ανθρώπους οι οποίοι είναι ελλειμματικοί, οι οποίοι δεν τους δείχνουν αγάπη, οι οποίοι δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη του εαυτού τους και να λένε «Α, είμαι σε ένα φυσικό περιβάλλον, όπως ήταν και η μάνα μου είναι και ο άντρας που ερωτεύτηκα, όπως ήταν και ο πατέρας μου είναι και ο άντρας που ερωτεύτηκα, όπως ήταν και ο πατέρας μου είναι και η γυναίκα που ερωτεύτηκα, όπως ήταν και ο πατέρας μου είναι ο άντρας που ερωτεύτηκα». Οφείλουμε απέναντι στα παιδιά μας να ψυχοεκπαιδευόμαστε και να ψυχοθεραπευόμαστε, να αναλαμβάνουμε την ευθύνη μας. Εμείς φταίμε για ό,τι μας συμβαίνει. Με ποια έννοια? Με την έννοια του ότι ναι και εμείς έχουμε επηρεαστεί από τους δικούς μας γονείς, ναι και εμείς έχουμε βαριά κληρονομιά την οποία κουβαλάμε κλπ. Κλπ. Από τη στιγμή όμως που κάνουμε κινήσεις του στυλ παντρεύομαι και κάνω παιδιά και φέρνω νέους ανθρώπους στον κόσμο, οφείλω και έχω την ευθύνη να συναχτώ, να μαζευτώ, να συναχτώ είναι στην κυπριακή διάλεκτο. Οφείλω την ευθύνη να μαζευτώ, να συμμορφωθώ, να κάτσω να λύσω τα προβλήματά μου και να σταματήσω να κλαίω και να κλαίγομαι και να κλαίω τη μοίρα μου και να μεταφέρω στα παιδιά μου τα δικά μου άλλη τα ζητήματα. Και αν δεν τα λύσω τα ζητήματα, ακόμη και αν δεν μιλάω ανοιχτά και ξεκάθαρα για αυτά στα παιδιά μου, τα τριγωνοποιώ. Και όπως είπαμε και στο σεμινάριο και όπως μας εξήγησε η Δόκτωρ Ιστονίκη Θεοδωσίου με ένα πολύ ωραίο και επιστημονικό τρόπο, μεταβιβάζεται το τραύμα από γενεά σε γενεά αν δεν επουλωθεί. Υπάρχει η λεγόμενη διαγενειακή μεταβίβαση του τραύματος. Με απλά λόγια είμαι μία συνεξαρτώμενη, πρέπει να το παραδεχτώ ότι είμαι συνεξαρτώμενη, να πάω να λύσω στη ψυχοθεραπεία. Να λύσω σημαίνει να πήξω. Να πάω να κάνω ψυχοθεραπεία, ψυχοεκπαίδευση, προσωπική προσπάθεια, αγώνα, δουλειά, για να σταματήσω να είμαι συνεξαρτώμενη, να εξηγιανθεί η προσωπικότητά μου, ούτως ώστε να μην αποτελώ κακό παράδειγμα για τα παιδιά μου, έστω και αν δεν πηγαίνω επίτηδες να τους κατηγορήσω τον πατέρα τους ή να τους μεταφέρω τα προβλήματα μου λεκτικά.
Καταλάβατε τώρα την τριγωνοποίηση, δεν βάζουμε τα παιδιά στη μέση. Για την τριγωνοποίηση είχαμε μιλήσει εκτεταμένα και πολλές τέτοιες πληροφορίες υπάρχουν στα βίντεο για τη γονική αποξένωση. Μπορεί να μην χρησιμοποιούσαμε τον όρο τριγωνοποίηση ή τον όρο εργαλειοποίηση των παιδιών, που είναι ένας άλλος όρος που χρησιμοποιείται πρόσφατα, που σημαίνει να χρησιμοποιήσεις τα παιδιά ως εργαλεία για να εκδικηθείς τον πρόη σου ή την πρόη σου. Αυτούς τους όρους δεν τους χρησιμοποιούσαμε σε εκείνα τα βίντεο για τη γονική αποξένωση, όμως εφαρμόζουν. Υπάρχουν διάφοροι όροι που περιγράφουν παρόμοιες καταστάσεις. Αυτή είναι η τριγωνοποίηση, μακριά από μας, μακριά από μας. Σας φιλώ. Γεια. Yeah.